Μπείτε σήμερα στο Σεφ στον αέρα. Συνταγές με κρέας και σάλτσα για ψητό από τον Σεφ Βασίλη Μάνδρο. Δείτε τη συνταγή για μπριζόλες μοσχαρίσχες με λαχανικά. Ξέρετε τι μυρίζει, Κυριακή, ψητό Κυριακής. Αυτό. Και το κλασικό roast beef ψημένο στο φούρνο. Το απόλυτο φαγητό της Κυριακής. Έτσι. Στη στήλη μην ξοδεύεσαι, ο Βασίλης φτιάχνει μια νόστιμη σαλάτα με πλιγούρι και έτοιμη χορτόσουπα. Εύκολες συνταγές για το οικογενειακό τραπέζι, αλλά με μια νοστιμιά παραπάνω. Μαζί μας ο Βασίλης Μάνδρος. Εργάζομαι στην εταιρεία Unilever, είμαι ο σεφ της εταιρείας. Η δουλειά η δικιά μου έχει να κάνει την ανάπτυξη των προϊόντων όταν πλέον το προϊόν θα μπει στη συσκευασία. Προσπαθώ να βρω χρήσεις για το καταναλωτικό κοινό, είτε σε ζεστές εφαρμογές, είτε κρύες εφαρμογές. Γενικά αυτό είναι το κομμάτι της δουλειάς μου. Γενικά είμαι ένας άνθρωπος που ενθουσιάζομαι πάρα πολύ εύκολα και όταν έχω το προϊόν στα χέρια μου αρχίζω να προσπαθώ να βρω εφαρμογές. Θέλω να βρω όσες περισσότερες χρήσεις είναι αυτές που μπορεί μια καταναλώτρια ή ένας καταναλωτής να τις κάνει στο σπίτι του, εύκολα και γρήγορα. Έχω μια ομάδα στην εταιρεία που όταν κάνουμε γευστικές δοκιμές κατεβαίνουν όλοι κάτω και δοκιμάζουν τη συνταγή. Και εκεί αρχίζουν τα σχόλια. Θα ήθελα αυτό, θα ήθελα εκείνο και τα παίρνω αυτά τα σχόλια γιατί είναι πολύ σωστά και φτιάχνω τη συνταγή μέχρι να γίνει πιο τέλεια. Ναι, στην καθημερινότητα μου μαγειρεύω διότι χαλαρώνω κιόλας στο σπίτι. Και βέβαια εκεί υπάρχει και ο μεγάλος συναγωνισμός. Ποιος μαγειρεύει περισσότερο στο σπίτι καλύτερα. Η γυναίκα μου μαγειρεύει περισσότερο, καλύτερα και καλύτερα από μένα, ναι, γιατί έχει μάθει να μαγειρεύει από μένα, ναι. Θα τα ακούει τώρα και θα έχει θέμα. Ο Βασίλης με τις φρέσκες ιδέες. Όποτε έρχεσαι κάτι μαθαίνουμε. Καινούριο. Για την ευκολία μας δηλαδή. Βασικά αυτό είναι που με ενδιαφέρει. Όπως κατάλαβες. Να είσαι καλά και τα καλά σου λόγια. Βασιλάκι μου, τι θα κάνουμε. Βλέπω μπριζόλα εκεί πέρα. Ακριβώς. Λοιπόν, σήμερα θα φτιάξουμε μία συνταγή η οποία είναι για μένα είναι από τις αγαπημένες μου γιατί έχει πάρα πολύ χρώμα. Θα φτιάξουμε λοιπόν μπριζόλες, οι οποίες είναι μοσχαρίσες, είναι γάλακτος, μαζί με λαχανικά και θα φτιάξουμε μια ωραία σκούρα σάλτσα από ψητό, την οποία θα την αρωματίσουμε με τεντούρα πατρών. Μ' αρέσει αυτό το ποτό, είναι ιδίποτο, έχει μέσα αρώματα από κανέλα, έχει γαρίφαλα και μας δίνει ωραία γεύση. Αυτό είναι τώρα πώς να κάνεις μια μπριζόλα η οποία μπορεί να είναι, νομίζω ότι κάθε ελληνική οικογένεια λατρεύει την μπριζόλα, αλλά πώς να την κάνεις λίγο πιο πρωτότυπη, λίγο πιο ενδιαφέρουσα, που να μπορεί να παίξει και σε ένα πιο γιορτινό τραπέζι. Έτσι? Αυτό τώρα τι ωραίο κομμάτι είναι, γιατί φαίνεται πολύ ωραίο το κρέας σου. Okay? Λοιπόν, έχουμε διαλέξει να χρησιμοποιήσουμε μπριζόλες οι οποίες είναι γάλακτος, αλλά αν δεν έχουμε μπριζόλες γάλακτος, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε οποιαδήποτε μπριζόλα, σπαλομπριζόλα θα μπορούσαμε να είναι αυτή, η οποία έχει και λίγο κοκαλάκι. Διότι βοηθάει γενικότερα στα χρώματα και στις γεύσεις. Δηλαδή το κόκαλο βγάζει. Ισχύει ότι όταν αφήνουμε το κόκαλο στην μπριζόλα γίνεται πιο νόστιμη. Ναι, για μένα ναι, γιατί βγάζει ζωμό, όπου αυτό βοηθάει γενικότερα στη σάλτσα. Λοιπόν, ανοίγει την εστιά μας, να θερμανθεί λιγάκι το τηγανάκι μας καλά. Και θα βάλουμε μία κουταλιά καλή. Και το αφήνουμε να θερμανθεί καλά και να λιώσει. Βάλουμε λιγάκι ακόμα. Πολύ ωραία. Εγώ θα καρικεύσω τις μπριζόλες μου. Με αλάτι και πιπέρι. Κατά αυτόν τον τρόπο. Και από τις δύο πλευρές να πάει το πιπεράκι για να δώσει γεύση. Το αλάτι το βάζουμε από πριν, δεν το φοβόμαστε μήπως συνήθως, βγει σκληρή μπριζόλα. Συνήθως, όταν έχεις μεγάλες ποσότητες, καλό είναι ή έχεις μαγειρευτά σε κατσαρόλα, καλό είναι το αλάτι να το βάζεις προς το τέλος για να δώσεις και την τελευταία πινελιά σου. Τώρα που επειδή είναι επιφανειακό το μαγείρεμα, ναι, το αλάτι θα δώσει γεύση. Α, ωραία. Okay. Οπότε εγώ βάζω αλατάκι.
φλερτάρουμε λοιπόν εμείς. Και από τις δύο πλευρές, κατά αυτόν τον τρόπο, δυναμώνεις λίγο τη φωτιά. Και εγώ θα συνεχίσω να κόψω τα λαχανικά μου. Λοιπόν, τώρα επειδή κόψαμε κρέας, αυτό πρέπει να το προσέχουμε. Ωραία. Όταν κόβουμε ψάρι, κρέας, κοτόπουλο, την επιφάνεια κοπής μετά δεν τη χρησιμοποιούμε για να κόψουμε τα υπόλοιπα, γιατί υπάρχουν βακτήρια και μικρόβια. Την απολυμμένουμε ή δυνατόν με χλωρίνη και γενικά την αλλάζουμε. Πολύ σωστά. Πάμε λοιπόν στο νεροχύτη. Και εγώ θα συνεχίσω, να κόβω τα λαχανικά μου εδώ στο ξύλο, κοπής. Λοιπόν, κόβω τις πιπερίτσες σε λουρίδες. Καλό είναι τις πιπεριές όταν τις κόβουμε να μην τις κόβουμε από τη γυαλιστερή πλευρά, δηλαδή από αυτήν εδώ, διότι λόγω της σάρκας της είναι σκληρότερη, είναι πιο σκληρή. Οπότε την κόβουμε την ανάποδο. Ωραίο κόλπο αυτό. Και είναι πολύ πιο καλύτερη. Οπότε κόβουμε την πιπεριά μας, μισή πιπεριά. Ελέγχεις δηλαδή καλύτερα το πόσο θες να το κόψεις. Ακριβώς. Ακριβώς. Τώρα, αν έχει άσπρα νεύρα από μέσα, μπορούμε λιγάκι με το μαχαιράκι μας να τα βγάλουμε και να συνεχίσουμε το κόψουμε. Ωραία, και βάζουμε κόκκινες, κίτρινες, πράσινες, ό,τι έχουμε γενικά. Ακριβώς. Να γυρίσω λιγάκι ή θα γυρίσω. Άστε, θα γυρίσω εγώ αυτά. Έχουν αρχίσει και καραμελώνουν, έχουν κάνει μια ωραία κρούστα. Βέβαια, εδώ πέρα εξαρτάται πόσο μας αρέσει εμάς το ψήσιμο της μπριζόλας. Ναι. Επειδή λοιπόν μοσχάρι, εμένα ναι, μ' αρέσει μέτριο προς το καλοψημένο. Το μέτριο προς το καλοψημένο πόση ώρα θέλει από κάθε πλευρά? Είναι γύρω στα 3 με 4 λεπτά σε κάθε πλευρά. Αλλά υπάρχει ένας τρόπος, βάζοντας το χέρι σου εδώ πέρα, μπορείς να ξέρεις για να μπορείς να καταλάβεις. Δηλαδή, εγώ τι θα κάνω, θα το δω, θα το δοκιμάσω κατά αυτόν τον τρόπο. Θα δω πόσο θέλει ακόμα. Οπότε, βάζοντας την παλάμη σου έτσι κατά αυτόν τον τρόπο, εδώ που είναι μαλακό είναι το rare που λέμε, έχει ακόμα αίμα. Όταν συνεχίζεις προς τα πάνω, που είναι λιγάκι πιο σκληρό, είναι μέτριο. Και εδώ πέρα... το δικό μου χέρι, δηλαδή. Ναι, είναι το δικό σου χέρι. Ναι, ακριβώς. Σφίγγοντά το εδώ πέρα, δες το να καταλάβεις. Έτσι λοιπόν, αυτός ο τρόπος είναι. Το μεσαίο τι είναι? Το μεσαίο είναι μέτριο. Ναι. Εδώ που σκληραίνει, είναι καλοψημένο. Οπότε πατάς εδώ, πατάς και εδώ και βλέπεις ότι είναι στους βαθμούς. Ναι, κατά αυτόν τον τρόπο. Λοιπόν, συνεχίζω εγώ τις πιπερίτσες μου. Κατά αυτόν τον τρόπο. Θέλω από όλα τα χρώματα για να μου δώσει χρώμα στο πιάτο μου. Οι μπριζολίτσες μου σε λίγο θα είναι έτοιμες. Βάζω και μία πράσινη. Πολύ ωραία. Μυρίζει τέλεια. Πώς χοβολάει, θα σας πει. Μυρίζει τέλεια. Λοιπόν, βάλω και μία κίτρινη. Εν τω μεταξύ, στα μανιτάρια, θα σας εξηγήσω τώρα κάτι, στα μανιτάρια, είναι η ώρα των μανιταριών. Τι μπορούμε να κάνουμε? Κόβουμε το μίσχο. Αν είναι το μανιτάρι για μένα δεν θέλει κλείσιμο. Ποτέ, γιατί γίνεται σαν σφουγγάρι, τραβάει τα νερά, χάνει όλη τη γεύση. Ακριβώς. Και το τραγανό. Λοιπόν, κάποιοι αναρωτιούνται, μα είναι μαύρο από το χώμα και όλα αυτά. Τι μπορείς να κάνεις? Ή με ένα βραγμένο πανάκι το καθαρίζεις, ή το ξεφλουδίζεις. Κατά αυτόν τον τρόπο. Ναι. Και έτσι λοιπόν το μανιτάρι. Εγώ το λυπάμαι αυτό, γιατί αυτό είναι ωραίο. Δεν θέλω να το πετάξω, να σου πω την αλήθεια. Κάνεις, τα μαζεύεις και κάνεις μια ωραία γέμιση για τα μανιτάρια σου μετά. Ναι. Άμα. Ωραία, τέλεια. Λοιπόν, κόβω και τα μανιτάρια μου σε φέτες χοντρές, γιατί αν τα κόψω πιο ψιλοκομμένα θα μου μαυρίσουν. Εγώ χρησιμοποιώ και το μίσκο. Ναι, είναι ωραία γεύση, βέβαια. Ναι, ναι. Αυτά δεν τα χρειαζόμαστε. Κόβω μανιταράκια κατά αυτόν τον τρόπο. Τα μανιτάρια μου είναι φρεσκότατα, οπότε μπορώ. Και με χαρτί κουζίνες βρεμένο μπορούμε να τα καθαρίσουμε. Ακριβώς. Δεν χρειάζονται πολύ τα μανιτάρια, γιατί δεν έρχονται σε επαφή με το χώμα αυτά τα συγκεκριμένα μανιτάρια, τα οποία είναι καλλιεργημένα. Οπότε δεν μας νοιάζει, δεν έχουν πρόβλημα. Δεν έχουν πρόβλημα. Δεν έχουν πρόβλημα. Και βάζουμε και ντοματίνια τσέρι, τα οποία τα κόβω στη μέση. Τα ντοματίνια, γιατί δεν τα χρησιμοποιώ, έτσι, γιατί θέλω να μου βγάλει το ζουμάκι της ντομάτας και να μου κάνει πιο δροσερή τη σάλτσα μου και να δώσει και ένα ελαφρό χρώμα μέσα. Και ήρθε η ώρα τώρα, να πάρω και τα αγκουράκια τουρσί. Εγώ χρησιμοποιώ αγκουράκια τουρσί σε αυτή τη συνταγή, τα οποία είναι γλυκά και δίνουν μια ξεχωριστή γεύση. Είναι νόστιμα, είναι τραγανά και δίνουν πάρα πολύ ωραία γεύση. Ένα κάτι πικάντικο, ε. Ακριβώς. Λοιπόν, έχουμε τελειώσει την προετοιμασία μας. Οπότε, τι κάνουμε? Στην πιατέλα μας θα μεταφέρουμε τις μπριζόλες μας, θα τις αφήσουμε για λίγο. Κάτσε να κάνω το κόλπο ένα λεπτό, να δω. Για κάνε. Τι θα κάνεις? Λοιπόν, τώρα είναι μέτρες. Ναι, είναι στην κορυφή. Ακριβώς, τώρα είναι μέτρες. Πιάνει! Λοιπόν. Ωραία. Λοιπόν, τις βγάζουμε. Ναι, βεβαίως. Τέλειες. Πάρα πολύ. Έχουν πάρει το χρώμα τους.
Και στο ίδιο τηγάνι, θα αρχίσω σιγά σιγά να σοτάρω, τα λαχανικά μου. Θέλω αυτό το, τα αρώματα που έχουν βγει από την μία. Τις καραμέλες να τις λέτε εσείς, οι μάγειρες, αυτό να, που μένει να, μέσα. Να τα καραμελώσουμε ακριβώς. Ναι. Να τα καραμελώσουμε. Αυτά τα ωραία ζουμάκια από το κρέας που εσείς τα λέτε καραμέλες, είναι που θα δώσουν όλη τη γεύση εδώ. Δεν φτάνει μόνο αυτό. Τα λαχανικά. Θα δέσουμε λοιπόν όλα αυτά τα αρώματα με την σάλτσα για ψητό. Τέλεια. Σε λιγάκι θα δείξουμε πώς κάνουμε τη σαλτσούλα αυτή. Θα μας τα πεις όλα, Βασίλη μου. Δεν αγχώνεσαι. Καθόλου, καθόλου. Νιώθω σαν το σπίτι μου. Το έχω ξαναπεί αυτό άλλωστε. Λοιπόν, ρίχνουμε και τα λαχανικά μας. Πολύ ωραία. Εδώ πέρα τώρα τα λαχανικά εξαρτάται πώς θέλουμε εμείς μαγειρεμένα. Αν θέλουμε πάρα πολύ να είναι μαγειρεμένα, συνεχίζουμε το μαγείρεμα μέχρι να μαραθούν. Βάζεις και τα ντοματίνια. Βάζω και τα ντοματίνια για να βγάλουν, ναι, για να βγάλουν, ναι, τα υγρά τους. Έχω ξύλινη σπάτουλα να σε βολεύει. Σε πειράζει, γιατί εμένα με βολεύει. Και ξέρεις τώρα αυτά τα καινούργια αντικολλητικά δεν χαράζουν. Ε? Έτσι. Διότι εγώ με τα πυρούνια μαγειρεύω, έχω να σου πω. Πολύ όμορφα. Καρκινούμε με λιγάκι πιπεράκι. Έτσι λίγο για τη γεύση τους. Πολύ ωραία, και λίγο αλατάκι. Τα λαχανικά μου για μένα είναι έτοιμα. Α, τα θες ομά-ομά. Θέλω να κρατάνε λίγο. Θέλω να κρατάνε λίγο για να βγαίνουν. Για να βγαίνουν τα αρώματά τους, για να καταλαβαίνουν. Ό,τι πεις. Λοιπόν, τι το κάνουμε τώρα. Λοιπόν, να στήσουμε το πιατάκι μας. Σχεδόν το πιάτο μας έχει τελειώσει. Τι είμαστε έτοιμοι κιόλα. Πάμε στο επόμενο στάδιο, το οποίο θα είναι η σαλτσούλα. Αλλά να στήσουμε λιγάκι το πιατάκι μας. Έτσι, γιατί λέει, η όρεξη ξεκινάει πρώτα λέει, από το μάτι. Α, είναι δηλαδή τύπου κινέζικα τα λαχανικά. Ένα τσάκ τους έκανε. Ένα τσάκ, ναι. Ναι. Είναι νομίζω η νέα τάση που τα λαχανικά πρέπει να κρατάνε τις βιταμίνες τους. Χωρίς να θέλεις να τα παραμαγειρέψεις. Πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία τα χρώματα, βέβαια. Βέβαια, έχω καλύψει την πριζόλα μου, δεν πειράζει. Θα το κάνουμε εδώ πέρα, θα βάλουμε πιο πολύ. Τώρα, όποιο το θέλει λίγο πιο ψημένο, το ψήνει λίγο παραπάνω. Ακριβώς. Είναι η λογική, δεν αλλάζει κάτι. Πολύ ωραία. Και ήρθε λοιπόν η ώρα τώρα να φτιάξουμε τη σαλτσούλα μας. Λοιπόν, για τη σάλτσα θα χρειαστούμε. Το ζωμό. Δεν είναι ζωμός ακριβώς. Είναι σάλτσα για ψητό. Νομίζω ότι την έχεις στο ψυγείο. Πάω να στη φέρω. Τέλεια. Πολύ ωραία. Λοιπόν, σάλτσα για ψητό. Έτσι. Λοιπόν, τι θα κάνουμε. Θα χρησιμοποιήσω 250 ml τεντούρα παντρών. Για κάθε ένα σπιτικό σάλτσα για ψητό, θέλουμε 250 ml υγρού. Νερό. Υγρού. Ναι. Νερό. Νερό για να κάνουμε τη σάλτσα μας. Επειδή λοιπόν εγώ θα χρησιμοποιήσω τώρα δύο συσκευασίες, θέλω 250 ml τεντούρα και 250 ml θα βάλουμε νεράκι. Οπότε μου βάζεις εδώ. Μπορούμε δηλαδή να βάλουμε και κρασί, ας πούμε, αν θέλαμε. Σαφώς, κάτι βέβαια, άλλο. Σαφώς. Α, ωραία αυτή. Μου βάζεις νεράκι. Πόσο είναι αυτό περίπου. 250 ml ήταν, το είχα μετρήσει εγώ από πριν. Πολύ ωραία. Βάζω μέσα. Λοιπόν, να πούμε για την τεντούρα. Η τεντούρα είναι το χαρακτηριστικό λικέρ των πατρών. Το οποίο το πίνουμε συνήθως μετά το τέλος του φαγητού ή και στην αρχή. Μαζί με ένα γλυκό επίσης ταιριάζει πάρα πολύ και είναι ένα εξαιρετικό λικέρ. Έχει πάρα πολύ έντονα αρώματα. Με πάρα πολύ έντονα αρώματα. Γλυκού κρασιού, κανέλας, γαρίφαλου. Έντονα μπαχαρικό δηλαδή. Ακριβώς, είναι πάρα πολύ έντονο μπαχαρικό και υπέροχο. Το λατρεύω εγώ πάρα πολύ. Ναι, λοιπόν, είναι υπέροχο. Στη συνέχεια, τι θα κάνουμε τώρα. Θα ανοίξουμε λίγο την ένταση λιγάκι παραπάνω. Και θα βάλω και ένα κουταλάκι μέλι θυμαρίσιο. Αν βάζεις επιπλέον γλυκό, γιατί είναι γλυκιά η τεντούρα. Η τεντούρα είναι γλυκιά, αλλά εδώ λόγω επειδή έχουμε πολλά λαχανικά, θέλω να ισορροπήσω τη γεύση. Θέλω να ισορροπήσω τη γεύση, οπότε βάζουμε ένα-δύο κουταλάκια. Καρκεύω πάλι με λίγο αλάτι και πιπέρι. Ωραία. Οπότε θέλει λίγο, 2 λεπτάκια να πάρει ένα βρασμό. Λίγο ακόμα. Λοιπόν, αυτό έβρασε τώρα. Έχει βράσει. Με αυτόν τον τρόπο εξατμίζεται και το αλκοόλ. Δηλαδή, ακριβώς, μπορεί να το φάει ένα παιδάκι άνετα, αυτό τώρα. Άνετα, έτσι. Άνετα. Είναι μια ωραία γλυκιά συνταγή. Ναι. Φεύγει λοιπόν το αλκοόλ. Φεύγει το αλκοόλ. Και καλό είναι να φύγει το αλκοόλ γιατί έχουμε πιο γεμάτα αρώματα. Και ήρθε η ώρα λοιπόν να ρίξουμε το σάλτσα ψητού. Λοιπόν. Το σάλτσα ψητού τι είναι ακριβώς, εσύ που τα ξέρεις καλύτερα. Τι είναι η σάλτσα ψητού. Λοιπόν, η σάλτσα ψητού βγαίνει από ζωμό βοδινού, ο οποίος έχει. Μάλλον, να το πάρουμε την αρχή. Έχει ψηθεί το κρέας.
σε ένα ταψάκι. Τα υγρά λοιπόν που βγαίνουν από το ψητό είναι η σάλτσα του κρέατος. Mm-hmm. Από εκεί πέρα λοιπόν τι κάνεις, το παίρνεις, ρίχνεις μέσα μυρωδικά, θυμάρι, δάφνη, κρεμμύδι, ναι. Ρίχνεις διάφορα και μετά, αν θέλεις, όπως είναι αυτό, το δένεις με κάποιο άμυλο, το οποίο σου δίνει και μια χαρακτηριστική υφή στην συνταγή σου. Και είναι και αυτή αγνή, δηλαδή δεν έχει συντηρητικά, χρωστικές, τίποτα. Είναι ακριβώς. Είναι φρέσκια σάλτσα ψυγείου, ας πούμε. Ακριβώς. Είναι, ναι. Ακριβώς έχει την ίδια λογική με την υπόλοιπη σειρά του σπιτικού. Τελειώσαμε. Ναι, βέβαια, έχουμε τελειώσει. Αυτό με το που το ανακατεύουμε ψιλοδένει, έτσι. Βέβαια, ναι, γιατί ναι. Έχει το άμυλο μέσα. Οπότε ήρθε η ώρα, έχουμε το πιάτο μας εδώ. Και βέβαια, όπως όλα αυτά τα προϊόντα, είναι μία βάση. Δηλαδή, εσείς μπορείτε να βάλετε μέσα το ζωμό από το δικό σας κρέας, οτιδήποτε. Ακριβώς, κρασί, ακριβώς, ένα άλλο αλκοόλ. Ουίσκι που πάει πάρα πολύ με το κρέας, είπε εσείς, το σου έλεγα. Ακριβώς. Καλά, είναι τέλεια. Ναι. Βάζουμε περιχύνουμε από πάνω. Πολύ ωραία. Και η συνταγή μας είναι έτοιμη. Τέλεια. Και για όποιον τα θέλει και κάνει δίαιτα, τη βάζουμε δίπλα στη σαλτσιέρα. Ναι, ναι, σαφώς. Όπως έκαναν οι μαμάδες. Έτσι. Οπότε η συνταγούλα μας είναι έτοιμη, καθαρίζουμε και το πιάτο. Γιατί αν και δεν δίνει θερμίδες τώρα αυτό το πράγμα. Καθόλου. Δηλαδή γιατί είναι κρίμα να το στερηθεί. Έχει λαχανικά. Ναι, έχει λαχανικά, ναι. Έχει την πρωτεΐνη που χρειάζεσαι και τη σάλτσα η οποία. Η σάλτσα η οποία είναι αυτή που πρέπει να είναι δεμένη. Αυτό πάω να δοκιμάσω τώρα. Τέλεια. Το τι πρέπει να είναι η σάλτσα. Άρωματα ψητού. Ξέρετε τι μυρίζει. Κυριακή, ψητό Κυριακής. Αυτό. Είναι αυτό το η ακριβής μυρωδιά, η φοβερή της νοσταλγίας που είναι το ψητό της Κυριακής που η μαμά είχε τραπέζι. Ωραία πράγματα, πραγματικά. Αυτή η κρεατένια νοστιμιά. Και το γλύκινες βέβαια σε πάρα πολύ. Ναι, εγώ ήθελα να το γλυκάνω λιγάκι για να δώσω μια έτσι διαφορετική. Και το αρωμάτισες ιδιαίτερα, οπότε μπράβο Βασιλάκη μου, είναι υπέροχο. Να είσαι καλά, Ελένη, για καλά σου. Για τη συνταγή, μπριζόλες με σάλτσα ψητού και λαχανικά θα χρειαστείτε 2 μπριζόλες μοσχαρίσχες γάλακτος, 2 σάλτσες για ψητό, 4 μανιτάρια, μισή πράσινη, μισή κόκκινη, μισή κίτρινη και μισή πορτοκαλί πιπεριά, 8 ντοματίνια, 3 γκουράκια τουρσί, 250 ml τεντούρα πατρών, 250 ml νερό, 1 κουταλιά της σούπας τιμαρίσιο μέλι, 2 κουταλιές της σούπας μαργαρίνη με βούτυρο, 2 κλονάρια θυμάρι, αλάτι και πιπέρι. Εσείς κάθε πότε απολυμένετε τα σφουγγαράκια της κουζίνας. Μήπως το κάνεις λάθος? Στο tip της ημέρας. Τα σφουγγάρια και τα πανάκια συγκρατούν πολύ υγρασία, η οποία ευνοεί την ανάπτυξη μικροβίων. Εφόσον τα χρησιμοποιούμε σε όλες τις επιφάνειες και τα σκεύη της κουζίνας, είναι ιδιαίτερα σημαντικό να τα απολυμένουμε τακτικά. Τα βυθίζουμε σε νερό με απολυμαντικό και τα αφήνουμε εκεί τουλάχιστον για 15 λεπτά. Πριν τα χρησιμοποιήσουμε ξανά, τα ξεπλένουμε με άφθονο νερό και τα απλώνουμε για να στεγνώσουν. Άλλες κρυφές εστίες μικροβίων είναι τα πόμολα από τα ντουλάπια της κουζίνας, που συχνά τα πιάνουμε με βρώμικα χέρια, και φυσικά ο κάδος απορριμμάτων, που πρέπει να απολυμμένεται σχολαστικά τουλάχιστον μια φορά την εβδομάδα. Για να είμαστε σίγουροι ότι έχει απολυμανθεί πλήρως, φροντίζουμε να τον περνάμε και ένα δεύτερο χέρι. Και τώρα το πιο κλασικό κυριακάτικο φαγητό, ε! Ακριβώς. Θα φτιάξουμε roast beef με λαχανικά στο φούρνο με σάλτσα ψητού. Λοιπόν, να πούμε για το roast beef ότι, όπως λέει και η λέξη, είναι ένα αγγλικό φαγητό. Ακριβώς. Το οποίο πέρασε όμως στη συνέχεια σε όλες τις χώρες της Ευρώπης, παντού. Τι γίνεται τώρα, το κλασικό αγγλικό roast beef, διότι μεταξύ μας τσακωνόμαστε και όλες μερικές φορές, γιατί δεν ξέρουμε για ποιο roast beef μιλάμε. Το κλασικό εγγλέζικο είναι όλο το κομμάτι του κρέατος, το οποίο το βάζουν στο φούρνο στη σχάρα, τρέχουν από κάτω στο ταψί τα ζουμάκια του, τα οποία τα κρατάμε, και αυτό κόβεται φέτες.
Αυτό όμως θέλει ψήσιμο πάρα πολύ λίγο. Είναι 8 λεπτά. Mm-hmm. Αυτό στην ελληνική του εκδοχή δεν μπορούμε να το κάνουμε, διότι δεν έχουμε τόσο την ίδια ποιότητα κρέατος που έχουν οι Άγγλοι. Τα δικά μας κρέατα είναι διαφορετικά. Ίσως και γι' αυτό σκέφτηκα εγώ τώρα, δεν ξέρω. Η ελληνική εκδοχή είναι συνήθως με σάλτσα ντομάτα που το κάνουμε στην κατσαρόλα. Ναι, ναι, θα μπορούσε να γίνει και έτσι. Εμείς, ναι. λοιπόν, θα κάνουμε την αγγλική εκδοχή, αλλά με γεύση και αρώματα από Ελλάδα. Ωραία. Λοιπόν. Mm. Τι θα χρησιμοποιήσουμε? Θα χρησιμοποιήσουμε μοσχαράκι. Τι μοσχαράκι παίρνεις για το ροσμπί? Αυτό είναι πάρα πολύ βασική πληροφορία, το κρέας που διαλέγεις για το ροσμπί. Λοιπόν, παίρνω για τη συγκεκριμένη συνταγή, παίρνω το στρογγυλό. Λοιπόν, λέμε στον πυροπόλη μας, θέλουμε στρογγυλό, ζητάμε τα ανάλογα κιλά που θέλουμε ή τα ανάλογα γραμμάρια και ξεκινάμε τη διαδικασία. Οπότε θα χρησιμοποιήσω το στρογγυλό, το οποίο είναι καταπληκτικό, έτσι. Εντάξει, δεν έχει, είναι καθαρό κρέας. Ναι, έχει, ναι, ναι. Πολύ, δεν έχει ίνες, τίποτα. Είναι πολύ όμορφο. Mm. Ξεκινάμε λοιπόν και το καρικεύουμε. Βάζουμε πιπεράκι. Εδώ και από τις δύο πλευρές. Αλατάκι. Εδώ πάλι λοιπόν βάζω εγώ αλατάκι από την αρχή, γιατί είναι επιφανειακό το μαγείρεμα, δεν είναι κατσαρόλα, και τα αφήνω λιγάκι στην άκρη. Λοιπόν, εντωμεταξύ θα ρίξουμε γύρω σε 350 ml θέλω να έχω λαδάκι, και για να μπορέσει να μου δώσει και σάλτσα μετά βάζω αρκετό. Μ' αρέσει που το βάζεις έτσι για νεότερα, το χαίρεσαι. Και λέω λάδο. Το απολαμβάνεις. Πάρα πολύ. Mm. Λοιπόν, και στη συνέχεια θα πάρω ένα σκόρδο, γιατί θέλω να αρωματίσω το λάδι. Mm. Θα το κόψω στη μέση κατά αυτόν τον τρόπο. Όλο το κεφάλι. Όλο το κεφάλι, έτσι μαζί με τα φλουριά. Και θα το βάλω. Με την κάτω πλευρά. Με την κάτω πλευρά, και να μου δώσει και τα αρώματα που θέλω. Και να έχω και γεύση. Μόλις γίνει αυτό. Μοσχοβολάει τώρα αυτό σιγά σιγά. Ανέμορφη. Ναι. Μυρωδιές. Θα τα βάλω στο ταψάκι μου εγώ. Δεν θέλω άλλο. Λοιπόν, τη βγάλουμε προσεκτικά. Τα αρώματα του τα πήρε. Ευχαριστώ πολύ, Ελένη. Λοιπόν, και πάμε λοιπόν τώρα να θωρακίσουμε το κρέας. Τι εννοώ θωρακίζω? Ψήνω και από τις δύο πλευρές και κρατιούνται μέσα οι ζωμοί κατά αυτόν τον τρόπο. Μόλις αλλάξει το χρώμα από την κάτω πλευρά, το γυρίζουμε. Τέλεια. Μ' αρέσει αυτός ο ήχος. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Ωραία. Θέλω να μου κάνει μια κρούστα. Θέλω να μου κάνει μια ελαφριά κρούστα. Τέλεια. Αυτό θέλω, αυτό το χρώμα θέλω. Τέλεια. Μετά θα το βάλω στο ταψί μου. Και στο ίδιο τηγάνι που έχουν βγει τα αρώματα θα ξεκινήσω ένα-ένα τα λαχανικά. Θα ρίξω καρότα. Χοντροκομμένα τα καρότα. Ακριβώς. Ναι. Οπότε τα καραμελώνω και αυτά, έτσι, να πάρουν ένα ωραίο χρώμα. Αυτόν τον τρόπο, πολύ ωραία. Θα χρησιμοποιήσω καρδιά από σελερί και θα τη χρησιμοποιήσω όλη. Ναι, είναι πάρα πολύ όμορφα. Θα βάζω και αυτά μέσα. Λίγα. Α, και δεν τα κόβεις καθόλου? Όχι, θα θέλω. Ίσα να μου μαραθούν μέσα στο ίδιο τηγανάκι. Αυτόν τον τρόπο. Και θέλω να πάρουν αυτή την υφή, έτσι, να καραμελώσουν ελαφρά. Να γυαλίσουν. Ακριβώς. Και βάζω τα λαχανικά μου στην άκρη εδώ. Ευχαριστώ πολύ, Ελένη. Τώρα τα βάλουμε και πάνω από το κρέας για να δώσουν γεύση. Πολύ ωραία. Θα βάζουμε με αυτόν τον τρόπο. Είναι ένα ωραίο πιάτο, πραγματικά. Έχει ωραία χρώματα. Πολύ ωραία χρώματα. Θα βάζουμε έτσι εδώ. Ωραία. Λοιπόν, αλλάζω επιφάνεια γιατί είχα κόψει το κρέας. Και θα συνεχίσω να κόβω το κρεμμύδι μου. Κόβω σε φαρδιές φέτες, γιατί δεν θέλω να καεί στο φούρνο. Οπότε τις βάζουμε μέσα. Και φέτες θέλω να πάρουν ένα ωραίο χρωματάκι. Αυτό είναι το πιο νόστιμο σε πιάτο, νομίζω. Το κρεμμύδι δίνει ωραία γεύση, είναι γλυκιά. Δίνει πολύ ωραία αρώματα. Mm. Και από τα φρέσκα κρεμμυδάκια κρατάω μόνο το λευκό τους μέρος. Δεν χρησιμοποιώ. Αυτά μπορώ να κάνω μια σαλάτα αργότερα. Τα πατάξιδα αυτά μπαίνουν από το σπανακόριζο και τη σαλάτα μέχρι σε ό,τι φαγητό κάνετε, κρέας στην κατσαρόλα, κοτόπουλο στην κατσαρόλα, όλα είναι τέλεια. Βέβαια. Πολύ ωραίο το κρεμμύδι, ρώτησε. Μου δώσε πάρα πολύ ωραίο χρώμα. Οπότε θα το βγάλω και αυτό, το βάλω
εδώ. Λοιπόν, και κατά τον ίδιο τρόπο κάνω και τα λαχανικά μου, έτσι τα κρεμμυδάκια, έτσι να τα μαράνω στο υπόλοιπο λάδι που έχει λύνει. Τα οποία θα γίνουν γλυκά μετά. Είναι καταπληκτικά. Είναι καταπληκτικά. Πολύ ωραία. Θα βάζω και αυτά εδώ. Πολύ ωραία. Και έχω κρατήσει μερικές φλούδες. Θα μου πεις τώρα τις φλούδες θα τις βάλεις μέσα στο ταψί. Για ποιο λόγο τις βάζω. Άμα τις έπινες, βάλτε. Σαφώς. Λοιπόν, για ποιο λόγο θα τις βάλω. Γιατί το κρεμμύδι καθώς ψήνεται βγάζει ένα ωραίο χρώμα. Οπότε η σαλτσούλα μου θα γίνει ακόμα πιο σκουρότερη και θα έχω και αρώματα από αυτό. Θα πάρει ένα καραμελέ χρώμα. Ένα καραμελέ χρώμα. Οπότε τι κάνουμε, τις βάζουμε εδώ στην άκρη για να τις βγάλουμε μετά. Δεν πηγαίνουν στο υπόλοιπο φαγητό. Και βέβαια το κρεμμύδι ως βαφή είναι γνωστό από την αρχαιότητα, έτσι. Έτσι, έτσι. Υπήρξε βαφή. Τελευταίες πινελιές. Τα αρωματικά τα βάζουμε πάντα στο τέλος για να κρατήσουμε και τα αρώματα. Έχω λοιπόν λίγο φασκόμηλο σε ένα κλαδάκι. Θα το σοτάρω και από σένα θέλω να μου κόψεις ένα καλό ματσάκι από θυμάρι. Έχεις φρέσκο? Ναι, έχω. Πώς είναι. Δώσε μου. Ωραία. Βγάζουν τα αρώματα. Κατά αυτόν τον τρόπο. Το φασκόμηλο έχει πάρει ωραία μυρωδιά. Αυτό είναι μοσχοθήμαρο, λεμονοθήμαρο, φοβερό. Ωραίο συνδυασμό. Δεν σου κόβω πολύ γιατί το κάνω οικονομικά. Το ρίχνουμε λιγάκι μέσα. Πόσο αρώματα τώρα, αυτό είναι απίστευτο. Έτσι, και ναι, το βάζουμε και αυτό από πάνω. Ωραία. Και αν θέλουμε, μπορούμε να προσθέσουμε λιγάκι ακόμα λίγο λαδάκι. Το φασκόμηλο στο κρέας, δεν μπορείτε να φανταστείτε τι είναι αυτή μια δίνει. Το φασκόμηλο που αγοράζετε σε φιλαράκια για να το κάνετε τσάι. Αυτό. Αυτό, αυτό. Αν δεν βρείτε το φρέσκο. Είναι εξαιρετικό. Απίστευτο. Λοιπόν, και τι κάνουμε. Ρίξαμε λιγάκι ελαιολάδο μέσα για να πάρουμε όλα τα αρώματα που έχουν μείνει στο σκεύος μας και το περιχύνουμε από πάνω. Αυτό είναι ο ήχος που θέλω να ακούσω. Το τσιτσίρισμα έγινε. Έτσι, έτσι λοιπόν. Mm-hmm. Ψήνουμε σε προθερμασμένο φούρνο. Στους 180 βαθμούς από 45-50 λεπτά περίπου, ανάλογα πώς θέλουμε εμείς να είναι ψημένο. Αν θέλουμε να κρατάει λοιπόν ζουμάκι μέσα, 45-50 λεπτά είναι μια χαρά. Μέσο όρο υπολογίστε δηλαδή μία ώρα για ένα κιλό. Περίπου. Έλα με βοηθήσεις. Βεβαίως, βεβαίως. Έλα. Ορίστε. Τέλεια. Όμορφα. Βασίλη, εμένα δεν με χαλάει να το φάω και έτσι. Δηλαδή το βρίσκω εξαιρετικό αυτό. Είναι λαχταριστό, πραγματικά. Είναι λαχταριστό, αλλά εσύ θες να το κάνεις πιο γιορτινό τώρα. Ακριβώς. Mm. Λοιπόν, παίρνουμε λοιπόν το κομμάτι του από το μοσχαράκι μας και το βάζουμε στην πιατέλα μας. Το βάζουμε στη μέση και βάζουμε τα λαχανικά δεξιά και αριστερά. Έτσι, κατά αυτόν τον τρόπο. Είναι τα λαχανικά, είναι, έχουν καραμελώσει, έχουν βγάλει. Έπρεπε να βάλουμε κι άλλα. Έχουν βγάλει τα αρώματά τους πραγματικά και είναι πάρα. Και αυτά τα σκορδάκια μην τα πετάξετε, είναι το πιο γλυκό μέρος το οποίο πάει τρομερά με το κρέας. Δηλαδή μια μπουκιά κρέας κι αυτό, νομίζω ότι είναι η καλύτερη μπουκιά. Έτσι, έτσι, έτσι. Μαζεύουμε όλα μας τα λαχανικά. Τα οποία σιγά που θα τα πετάξει εσύ τώρα, ξέρω τι θα κάνεις. Όχι, όχι, όχι. Ακριβώς. Έχουμε το επόμενο κομμάτι το οποίο είναι η σάλτσα που θα κάνουμε. Ωραία. Τέλεια. Πολύ όμορφα. Λοιπόν, στη συνέχεια. Πάμε εδώ. Ερχόμαστε στην εστιά μας. Την ανάβουμε. Την ανάβεις, κανονικά. Για όσους δεν έχουν γκάζι στο σπίτι τους, μπορούν να το κάνουν στην κεραμική τους εστία. Αυτό μπαίνει στην κεραμική εστία. Αφέτα, εφάρτεται δηλαδή κανονικά. Δηλαδή το βάζω εδώ σε αυτή. Ναι, ναι, εφάρτεται κανονικά. Τέλεια. Και εμείς θέλουμε λιγάκι εδώ το κέντρο για να φτιάξουμε τη σαλτσούλα μας. Ναι. Λοιπόν, επίσης θέλω τώρα να μου δώσει λίγο βραστό νεράκι. Πολύ ωραία. Ρίξε λιγάκι βραστό νερό μέσα. Γύρω στα 250 ml. Πολύ ωραία. Ωραία. Και με κινήσεις έτσι κυκλικές. Είμαι μια σπάτουλα ξύλινη. Ωραία. Άλλη, καλώς ήρθατε. Κάνεσαι. Εκμεταλλευόμαστε αυτά ωραία, αυτά τα υπέροχα γλυκά πραγματάκια εδώ. Έτσι. Υπέροχα. Λοιπόν, έχουμε το ζουμάκι μας. Ναι. Τέλεια. Χαμηλώνουμε, το βγάζουμε από την εστία. Δεν κλείνουμε την εστία μας. Λοιπόν, και θα μου δώσεις το κατσαρολάκι τώρα. Λοιπόν. Και παίρνουμε τα ζουμάκια από το ταψί μας και τα ρίχνουμε σαν κατσαρολάκι. Έτσι, κατά αυτό. Και τα κόκκινο σάλτσα τώρα αυτό. Ναι, ναι, ναι. Και θα δώσει όλη τη γεύση και όλο το τελικό αποτέλεσμα
Λοιπόν, και θα χρησιμοποιήσουμε ένα σπιτικό σάλτσα ψητού και θα το ρίξουμε μέσα στα ζουμάκια. Ωραία. Και αν θέλεις, ανακατεύεις. Αν θέλεις, ανακατεύεις για να λιώσει. Και την τελευταία πινελιά ρίχνουμε και λιγάκι ελαιόλαδο για να μας γυαλίσει τη σάλτσα μας. Έτσι, ομόλαδάκι στο τέλος για να δώσει και τις γεύσεις. Και βλέπεις, αρχίζει και δένει αμέσως. Και κοιτάξτε, τώρα μέσα σε ένα κλάσμα δευτερολέπτου έπειξε. Η σάλτσα μας είναι έτοιμη. Ακριβώς. Έτοιμη. Και τι όμορφο. Όντως, όντως, και ωραία αρώματα. Και μοσχοβολάει, βέβαια. Λοιπόν, δώσε μου ξαρολάκι. Και να αρχίσουμε να ρίχνουμε σιγά σιγά πάνω από εδώ. Είδες τι υφή έχει κάνει, καταπληκτική. Υπέροχη υφή, ναι. Είναι αυτό που λέμε δεμένο, αλλά όχι πηχτό. Όχι. Είναι κρεμμόδης, ρευστό και δίνει πάρα πολύ ωραία γεύση. Απλά σεβόμαστε τις δόσεις, γιατί έτσι ορίζουμε και τη σωστή, το σωστό αλάτι, τη σωστή γεύση. Δεν το κάνουμε ό,τι να είναι. Πολύ σωστά. Και το πιάτο μας τελείωσε. Αυτό είναι. Για τη συνταγή roast beef με λαχανικά και μυρωδικά θα χρειαστείτε 1,5 κιλό μοσχάρι από το στρογγυλό χωρίς κόκαλο, μία σάλτσα για ψητό, 3 φρέσκα κρεμμυδάκια, 5 καρότα, 3 κλονάρια σέλερι, 1 κλονάρι φασκόμηλο, 1 κλονάρι θυμάρι, 2 κρεμμύδια, 1 κεφάλι σκόρδο, 350 ml ελαιόλαδο, αλάτι και πιπέρι. Κοιτάς τι ωραίο που έχει γίνει. Α, και το κόβεις έτσι. Το κόβω φετούλες. Κόβω φετούλες για να... Ναι, ωραίο. Ναι, υπέροχο. Εδώ. Ωραία. Ναι, αυτό επίσης γίνεται ένα υπέροχο σάντουιτς την επόμενη μέρα. Αν σας περισσέψει... Σαφώς. Με αυτή τη σαλτσούλα, ανάμεσα στο ψωμί δεν υπάρχει αυτό πράγμα. Το είναι, μην σου πω ότι είναι το καλύτερο. Το καλύτερο, το καλύτερο. Ευχαριστώ. Έβγε, βρε Βασίλη μου. Ευχαριστώ, να είσαι καλά. Ευχαριστώ. Είναι απλά θεϊκό. Να είσαι καλά. Τέλεια. Το απόλυτο φαγητό της Κυριακής. Έτσι, έτσι. Και αφού ξοδευτήκαμε στο κρέας, πάμε να κάνουμε ένα μην ξοδεύεσαι τώρα. Ταμπουλέ λίγο εναλλακτικό θα μας κάνεις. Ακριβώς. Λίγο επαναστατημένο το βλέπω αυτό το ταμπουλέ. Δηλαδή είναι λίγο ίδιο, αλλά δεν είναι και καθόλου ίδιο με τα υπόλοιπα. Ναι, ναι, ακριβώς. Είναι μια συνταγή η οποία είναι εύκολη. Έξυπνη θα μπορούσα να την πω, γιατί μπορείς να χρησιμοποιήσεις ένα προϊόν το οποίο μπορεί να το έχεις συνέχεια μέσα στο ράφι του ντουλαπιού σου. Και αυτό είναι η χορτόσουπα. Λοιπόν. Να εξηγήσουμε. Δεν είσαι ο μόνος πάντως. Εγώ σας δίνω συνέχεια συνταγές με τέτοιες χορτόσουπες, οι οποίες δεν είναι αναγκαστικά να τις φας σαν χορτόσουπα. Τη βάζεις σαν βάση νοστιμιάς για διάφορα άλλα φαγητά. Ακριβώς. Και επίσης έχουν το καλό αυτές οι χορτόσουπες ότι δεν έχουν μέσα χημικά. Είναι τελείως φυσικές και θα μου πείτε πώς διατηρούνται. Δια της αρχαιοτάτης μεθόδου της αφυδάτωσης. Είναι πάρα πολύ απλό. Ναι, ναι, έτσι είναι. Έτσι όπως τα λες. Τι θα κάνουμε λοιπόν. Θα χρησιμοποιήσουμε 750 ml νεράκι, το οποίο το έχω βάλει ήδη και βράζει. Ναι. Λοιπόν, ανοίγω τη συσκευασία. Κάθε λόγο. Και ρίχνω μέσα, βλέπουμε λοιπόν και τα λαχανικά. Είδες πως είναι αυτά τα μένα. Φαίνονται, καροτάκια φαίνονται. Καροτάκια, αρακάς. Αρακάς, κρεμμυδάκια φρέσκα. Και αφήνουμε να βράσει 5 λεπτά, γιατί πρέπει να ενυδατωθούν και να βγάλουν όλα τους τα αρώματα. Ανακατεύω μόλις ενυδατωθεί, μαλακώσουν τα υλικά. Στη συνέχεια μπορείς να τα ανακατεύεις λίγα και να εξηγήσω μετά τα υπόλοιπα υλικά. Θα πάρουμε πληγούρι. Ναι. Θα πάρουμε λίγο το πληγούρι, το οποίο μπορούμε να το, μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε σε διάφορους τρόπους. Ακόμα και σε πίτα μπορούμε να το βάλουμε. Αλλά για τη συγκεκριμένη συνταγή θα το κάνω σαλάτα. Λοιπόν, ρίχνω μέσα το πληγούρι. Πληγούρι, όπως ξέρετε, πλήρη στροφή. Έχει τα πάντα μέσα του. Δηλαδή μπορεί να σε κρατήσει ζωντανό ακόμα και όταν σου λείπουν όλα τα υπόλοιπα τρόφιμα. Πολύ και σωστά. Γίνεται με χίλιους τρόπους. Το τρως κρύο, το τρως ζεστό, το τρως απειλάφι. Είναι πολύ καλό υλικό για εμάς τους μάγειρες. Λοιπόν, θα ρίξω λιγάκι ελαιόλαδο μέσα για να δώσω λίγο γεύση. Και τελείωσα. Αυτό είναι. Κλείνω την αιστεία μου, το αφήνουμε εμείς στην άκρη και θα περιμένουμε περίπου τώρα 30 λεπτά για να φουσκώσει το πληγούρι. Υπέροχα. Λοιπόν, το περιμένουμε να κρυώσει. Ακριβώς. Και να φουσκώσει. Σωστά. Το αφήσαμε και κρύωσε. Μπορείτε να το κάνετε και από την προηγούμενη και να το βγάλετε την επόμενη από το ψυγείο. Ακριβώς. Έτσι. Φούσκωσε
και έχει όλα τα λαχανικά και του μέσα ευδιάκριτα. Ωραίο χρώμα. Ε? Λοιπόν, ναι, δεν έχει τελειώσει η συνταγή. Πάμε λοιπόν να βάλουμε και τα υπόλοιπα υλικά για να κάνουμε το ταμπουλέ μας πιο νόστιμο. Τι θα χρησιμοποιήσουμε? Θα ξεκινήσω λιγάκι με σκόρδο. Θα πάρω λοιπόν τα σκόρδα μου. Μία-μία θα τις βάζεις γιατί δεν χωράει δύο αυτό. Ωραία. Λοιπόν, θα τα λιώσω. Θα βάλω και την υπόλοιπη. Εξαρτάται λοιπόν τώρα πώς σας αρέσει η συνταγή. Σας αρέσει με πιο έτσι σκορδάτη γεύση? Τι θέλετε, πιο mild, όπως θέλετε, πιο απαλή? Άμα δεν θέλω καθόλου σκόρδο και βάλω φρέσκο κρεμμυδάκι, πειράζει? Όχι. Παραλλαγές μπορείς να κάνεις όσες θέλεις. Θα πάρουμε λίγο φρέσκο μαϊντανό, τον οποίο θα τον ψιλοκόψουμε. Μισό ματσάκι περίπου. Θα τον ψιλοκόψω. Σε αυτές τις συνταγές, δηλαδή το πληγούρι είναι και αυτό μια βάση, αυτό που λέμε μια βάση, όπως είναι το ζυμαρικό, όπως είναι το ρύζι. Χωράνε πάρα πολλά μυρωδικά. Όσο περισσότερα βάλετε, τόσο καλύτερα. Λοιπόν, πλούσια σε αρώματα στην ουσία γίνεται. Ακριβώς. Λοιπόν, βάζουμε το μαϊντανό μας. Ωραία. Λοιπόν, κατά αυτόν τον τρόπο, συμπληρώνω τώρα λιγάκι, θα ρίξω την ντομάτα μου μέσα σε ένα άλλο μπολ. Θα ρίξω ντομάτα. Θα ρίξω λίγο ελαιόλαδο γιατί θέλει να βγουν οι χυμοί. Τη μαρινάρεις δηλαδή λίγο. Ακριβώς. Ναι. Λοιπόν. Και αυτά τα υπέροχα ζουμάκια τώρα θα πάνε μέσα στο ταμπουλέ. Και θα ανακατευθούν. Και θα γίνει σπυρωτό στο τέλος. Δεν θα γίνει η λάσπη. Όχι. Αυτό είναι το τέλειο. Πιπεράκι. Ωραία. Αλατάκι. Έχω δυο μου, φρέσκο, θα τον αφήσω στο τέλος για να μου βγάλει αρώματα. Μέχρι στιγμής όμως θα πάρω lime, μοσχολέμονα και θα τα κόψω τώρα ή μπορούμε να τα κάνουμε κατά αυτόν τον τρόπο και να βγάλουμε το χυμό μέσα εδώ, αυτόν τον τρόπο, ή αν θέλουμε να βγάλουμε ακόμα περισσότερο ζουμί, περισσότερο, να τα στύψουμε κατά αυτόν τον τρόπο έτσι. Πολύ ωραία. Δύο μοσχολέμονα νομίζω ότι είναι ικανοποιητικά. Έτσι να βγει ο χυμός. Τελειώνω ότι παίρνω λίγο ξύσμα από το μοσχολέμονο. Το κόβω ψηλές λεπτές λουριδίτσες και τις κόβω για να μου δώσει την πικράδα, έτσι ελαφρά, μια ελαφριά πικράδα. Και ήρθε η ώρα τώρα του δυόζουμε, το ρίχνω τελευταίο και ψιλοκόβω. Έτσι, όμορφα, για να βγουν τα αρώματα. Και θα τα ρίξω στην ντομάτα. Πω, μας χαβαλάει το lime. Είναι από τις αγαπημένες μου γεύσεις του lime. Ωραία. Και με ένα κουτάλι θα κάνω αυτό που είπες στην αρχή. Θα μαρινάρω την ντομάτα μου. Και σιγά σιγά ρίχνω. Το ένα στο άλλο ή... Ακριβώς, και ανακατεύουμε διαδοχικά. Ενώνουμε τα δύο, κατά αυτόν τον τρόπο. Εγώ θα έλεγα ότι καλύτερα να το ενώσετε εδώ, διότι μπορεί να βγει ξαφνικά πάρα πολύ το πληγούρι, ας πούμε. Ενώ έτσι βλέπουμε καλύτερα τις ποσότητες. Πού να σταματήσουμε. Πού να σταματήσουμε. Και την υπόλοιπη την μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε, το υπόλοιπο πληγούρι που μας περίσσεψε, μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε για γαρνιτούρα σε ένα άλλο πιάτο που θέλουμε. Ναι, πάει με όλα. Πάει με μπιφτέκι, πάει με ψάρι, πάει με κοτόπουλο. Κατά αυτόν τον τρόπο. Λοιπόν. Ανακατεύουμε. Στην Τουρκία εξάλλου το πληγούρι είναι το κλασικό, είναι συνοδευτικό κάθε κρέατος, έτσι. Ακριβώς. Αντί για ρύζι. Αντί για ρύζι και το σοτάρουν, το μαγειρεύουν, δύο τρόπους. Λοιπόν, βάζουμε λιγάκι ακόμα. Νομίζω θα το πάρει όλο και μου δίνει το πιάτο για να το σερβίρουμε. Πολύ ωραία. Παίρνουμε μια κατέλα και συμπληρώνουμε. Τώρα βέβαια ο Βασίλης αυτό το λέει σαλάτα, αλλά αυτό είναι και ένα κρύο συνοδευτικό, έτσι. Μπορεί να έχουμε οτιδήποτε από δίπλα. Ή ένα και σαν κύριο πιάτο να το φάμε. Ακριβώς. Με μία πράσινη σαλάτα από δίπλα, τι άλλο. Θα μπορούσαμε. Θα μπορούσες να βάλεις, όπως είπαμε και πιο πριν, ψαράκι. Τυράκι. Α, εννοείς, ναι βέβαια, τυράκι μπορείς να βάλεις. Μπορείς να κρύψεις και λίγο φέτα από πάνω, καταπληκτικό. Ναι, πάει πάρα πολύ. Καταπληκτικό. Λοιπόν. Τα λευκά τυριά γενικά του πάνε και το μανούρι του πάει και το ανθότυρο. Δίνει πάρα πολύ ωραία γεύση. Ναι. Λοιπόν, βάζουμε λίγο ακόμα. Εδώ βάζουμε και αν θέλει κάποιος παραπάνω γεύση. Και γαρνίρουμε στο τέλος με λίγο ακόμα φρέσκο μαϊντανό.
Τα έξοχνα. Ψιλοκόβουμε κι άλλο λίγο ακόμα. Θα βάλω και λίγο πιπέρι εγώ. Α, βέβαια. Ωραία. Και τελευταία πνελιά, λιγάκι μαϊντανό. Ναι, και να πούμε και το άλλο, ότι πόσο οικονομικό πια το είναι. Είδες, με μία χούφτα πληγούρι βγήκε όλο αυτό το πράγμα. Παρακαλώ. Το οποίο τρώνε 5 άτομα, δεν τρώνε. Από εδώ άνετα 5 άτομα. Για τη συνταγή ταμπουλέ χορταρικών με βινεγκρέτ μοσχολέμονου θα χρειαστείτε 250 γραμμάρια πλιγούρι, ένα φακελάκι χορτόσουπα, 4 μοσχολέμονα, 100 γραμμάρια ελαιόλαδο, μισό ματσάκι μαϊντανό, 2 ντομάτες, μία σκελίδα σκόρδο, 6 φυλλαδιόσμου, αλάτι και πιπέρι. Είναι απλά εκπληκτικό και να σου πω κάτι. Είναι ότι είναι στη μια της χορτόσουπας, περνάει μέσα στο πληγούρι. Ναι. Κατάλαβες και φεύγει το ζυμαρένιο του πληγουριού και παίρνει τα αρώματα των λαχανικών. Και τη γεύση από τα λαχανικά. Και είναι καταπληκτικό. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Μπράβο, Βασίλη μου. Να είσαι καλά. Βασίλη, ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ για τις απλές και έξυπνες ιδέες που μας έφερες πάλι. Εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Το έχω πει, νιώθω άνετα μαζί σου και περνάω πάρα πολύ ωραία όποτε έρχομαι. Εσείς μαγειρέψτε αυτά σήμερα, διότι αύριο σας έχουμε καινούργιες συνταγές. Δείτε αύριο στο Σεφ στον αέρα τρία γλυκά να τα πιεις στο ποτήρι. Ο πάστρι Σεφ Θοδωρής Μωυσίδης φτιάχνει σούπα από χαλβά ταχυνιού με παγωτό. Χριστέ μου, δεν υπάρχει αυτό γλυκό. Και μιλόπιτα ποτηριού με καραμελωμένα μήλα και κράμπλς. Θοδωρή, είσαι μεγάλο ζαχαροπλάστης. Ο ηθοποιός Παναγιώτης Μπουγιούρης φτιάχνει τη δική του εκδοχή για το εύκολο φρουτένιο cheesecake. Αυτά κάνουν, λέει, και ρίχνουν τις γυναίκες. Έχει όσο βούτυρο χρειάζεται για απίστευτη γεύση και 60% λιγότερα κορεσμένα λιπαρά από το βούτυρο. Flora Soft. Από το βούτυρο κρατήστε μόνο την απόλαυση. Δοκιμάστε το!